Δηλώσει στην κάμερα τη εκπομπή Happy Day έκανε ο νικηφόρο μετά το τελευταίο live του J2US, και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πω η Ιωάννα Τούνη αναμένεται να επιστρέψει στο εντυπωσιακό σοου σε μία εμφάνιση έκπληξη. Συγκεκριμένα, πρόκειται να τη δούμε στον μεγάλο τελικό του J2US, όπου θα τραγουδήσει μαζί με τον Μπαρτενέρ του καθώ και τη Λαόρα Νάργιε, η οποία την αντικατέστησε μετά την αποχώρησή τη. Η αποκάλυψη του Νικηφόρου για την επιστροφή της Ιωάννας Τούνη στο J2US. Μου λείπει η Ιωάννα Τούνη. Μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο. Θα έρθει στον τελικό από όσο ξέρω. Νομίζω θα με μοιραστούν με τη Λάουρα να έρθει στον τελικό ή θα κάνουμε κάτι όλοι μαζί, είπε χαρακτηριστικά ο Νικηφόρος. Γιατί είχε αποχωρήσει η Ιωάννα Τούνη από το J2US. μέσα από την 8 εν 10 εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την αποχώρηση της Ιωάννας Τούνη από το J2US, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας που απαιτεί την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν μίλησε ξεκάθαρα για την αποχώρησή της, ωστόσο εξήγησε πως είναι κάτι πολύ προσωπικό το οποίο δεν της επιτρέπει να επιστρέψει στο σόου έχει να κάνει με θέμα υγεία πολύ δικού τη ανθρώπου. Για αυτό το λόγο έπρεπε να φύγει από το παιχνίδι. Γιατί πέρα από το ότι πρέπει να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, θα χρειαστεί και μια φροντίδα και πρέπει να είναι εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για τα μηνύματα. Είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Α πάει καλά κάτι πολύ σημαντικό και α μην ασχολούμαστε αν θα επιστρέψει στο σοου είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.